Να το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώ όμω και μετά θα καταλήξουμε και εκεί. Βρισκόμαστε, κύριε Τζάρα, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Ε, υπάρχει αυτή η προειδοποίηση από πλευρά Ισραήλ να εκενωθεί η λωρίδα τη Γάζα μέσα σε 24 ώρε και από την άλλη, η αποτροπή τη Χαμά προ του Παλαιστίνιου να μην το πράξουν. Ε, είναι πολλέ οι συνέπειε. Κάποιε από αυτέ επηρεάζουν και την Κύπρο. Πάμε όμω επί του πεδίου, κύριε Τζάρα. Ε, υπάρχουν εκεί βλέπουμε ότι και οι Ευρωπαίοι πάνε στη περιοχή και ο Υπουργό Εξωτερικών τη Αμερική, εκεί προσπαθώντα κύριε Τζάρα να αποτρέψουν αυτό το σενάριο. Πιστεύετε. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα στόχο ε, να σπρώξει το Ισραήλ προ αυτήν την κατευθύνση. Ε, έχουμε, δει δηλώσεις, ε, του, του Blinken, έχουμε δει και τις δηλώσεις του κύριου Μπλινκιέν, έχουμε δει και τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού, οι οποίοι στηρίζουν σαφώς το, το Ισραήλ, αλλά κάπως πιστεύω έχουν μετριάσει τη ρητορική τους, προσπαθώντας να προειδοποιήσουν ότι οι συνέπειες, οι συνέπειες μιας επέμβασης θα ήταν ε, δραματικές, τραγικές, και ότι πρέπει να μπει ε, κάποιον όριο να μπουν κάποια... Ε, αν θέλετε, πλαίσια ε, στην αντίδραση του, του Ισραήλ ώστε να μην εκτροχιαστεί εντελώ ε, η κατάσταση. Και νομίζω ότι και, η, και οι προσπάθειε του, του κ. και αλλά και οι πιέσει όλων των υπόλοιπων κρατών είναι να αποτρέψουν τα χειρότερα και να βεβαιωθούν ότι θα υπάρξει, ε, θα, θα υπάρξει μια, η δημιουργία ενό ανθρωπιστικού διαδρόμου, ούτω ώστε οι αποκλεισμένοι άνθρωποι τη Γάζας να μπορέσουν είτε να διαφύγουν είτε να τους, παρα... να τους παρασχεθούν ε, τα απαραίτητα σε αυτές τις, δύσκολε τις, τις, δύσκολες ώρες του, του εκτοπισμού. Ήδη 400.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί εντός της Λορίδας της Γάζας και αν προχωρήσει η εκένωση στο βόρειο της τμήμα μιλάμε για περίπου άλλα ένα, ε, με 1,1 εκατομμύρια ε, άμαχους ανθρώπους. Ναι, κύριε Τζάρα, παρόλα αυτά όμω το Ισραήλ, ε, ακόμη και μετά την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή, παρόλα αυτά έχει δώσει η κυβέρνηση Εθνική Συνότητα, όπω έχει σχηματιστεί από χθε, έχει δώσει την εντολή για εκένωση τη Λόριδα τη Γάζα. Δεν νομίζω να έχει κάποιον που να πιστεύει ότι το κάνει για επικοινωνιακού λόγου, κύριε Τζάρα. Είναι ορατό πλέον ο ούτε... κίνδυνο. Ούτε... Ναι. Ούτε εγώ το νομίζω. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει σαφής η πρόθεση ναι. και ο σχεδιασμός... Εισβολής. Ε, συγγνώμη. Εισβολής στη Λόριδα της Γάζας, λέω. Ναι, ναι, ναι στην, στην Λόριδα της Γάζας. Εξάλλου δεν είναι τυχαία και η, και η ανακοίνωση για κένωση της, της, ναι. ε, της βόρεια περιοχής. Ε, οπότε θα πρέπει να αναμένουμε. Είναι θέμα χρόνου, έτσι όπως φαίνεται, ε, να γίνει μια επέμβαση και δυστυχώς αυτή θα οδηγήσει σε μεγάλο νεματοκύλισμα ιδίω στη Λωρίδα τη Γάζα, ιδίω μεταξύ των Παλαιστινίων, αλλά φυσικά και στρατιωτικό επίπεδο θα είναι μια μάχη που θα έχει πάρα, πάρα πολλά θύματα. Είναι πολύ λυπηρό, κύριε Ντζάρα. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Τώρα ε, θα υπάρξει αιματοχυσία. Θα δυστυχώ, εάν προκύψει αυτό το σενάριο, θα δούμε πράγματα τα οποία προσευχόμαστε και ευχόμαστε να μην τα βλέπαμε ε, εν έτη 2023. Όμως, κύριε Τζάρα, υπάρχει και ο φόβος με την ισοπαίδωση από πλευρά Ισραήλ της Λωρίδας της Γάζας και αυτή όλης της αιματοχυσίας που προβλέπεται, υπάρχει και ο φόβος για μια ολική σύραξη στη Μέση Ανατολή, κύριε Τζάρα. Ναι, πολύ σωστά, διότι τα όρια της ανοχής ε, ή της υπομονής, αν θέλετε, ή της μετριοπάθειας από ε, αραβικών κρατών ε, δοκιμάζονται πάρα πολύ έντονα και η επέμβαση στην Λορίδα της Γάζας και το αιματοκύλισμα που θα, που θα προχωρήσει, νομίζω που, θα, που έπεται μάλλον, ε, ε, δεν δε, 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 δε μπορεί να, να, να δεν τους επιτρέπει να, να διατηρηθούν εντό αυτών των ορίων, θα χρειαστεί να τα ξεπεράσουν, θα χρειαστεί να υιοθετήσουν αυστηρότερη στάση, ενδεχομένω να διαρρήξουν σχέσεις. Μιλάμε να τώρα να για βαλάβουν... ποιου. έτσι για να το αποδικοποιήσουμε σωστά. Μιλάμε για ποιου. για το Ιράν, Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι δύο επίπεδα. Ναι. Το ένα το επίπεδο έχει να κάνει με την στρατιωτική και άλλη είναι έμπρακτη εμπλοκή στον πόλεμο στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για τη Χεσμολάχ του Λιβάνου, Μάλιστα. μιλάμε για το καθεστώ Άσαντ στη Συρία και μιλάμε για το Ιράν, αλλά και τι Ιητικέ ομάδε, τι οποίε ελέγχει το Ιράν εντό τη Συρία και αλλού. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με τα αραβικά κράτη, τα οποία έχουν ήδη ε, ομαλοποιήσει τι σχέσει τους με το, με το Ισραήλ. Ε, η Σαουδική Αραβία βρισκόταν σε διαδικασία ομαλοποίησης ε, των σχέσεων της και την, της έχει παγώσει, έχει παγώσει αυτή τη διαδικασία ως mm -hmm. αποτέλεσμα των τελευταίων γεγονότων και ενδέχεται να δούμε και άλλα κράτη να ψυχραίνουν τις σχέσεις τους όπως είναι για παράδειγμα άλλα κράτη του Κόλπου, όπως είναι για παράδειγμα η Ορδανία ε, και ούτω καθεξής ε, με τις οποίες έχει το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια ομολογήσει της σχέσεις τους. Αυτά τα κράτη δεν είναι τόσο εύκολο, τόσο πιθανόν ή το ευ... δεν είναι το δυνατότερο σενάριο να το πω έτσι να, να εμπλακούν άμεσα στον πόλεμο <ΣΣΣ> όμως και η διάρρυξη των σχέσεων τους με το Ισραήλ σε πρώτη φάση θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα στην αρχή ασφαλεία ασφαλείας που ήθελαν οι ΗΠΑ να οικοδομήσουν αλλά και εμπράκτος στη σταθερότητα και στην ειρήνη περιοχή. Λοιπόν, σε επίπεδο πολέμου Εάν και εφόσον κάνει πράξη το Ισραήλ αυτό που λέει ότι θα κάνει, δηλαδή να εισβάλλει στη Γάζα και να την ισοπεδώσει, ε, θα δούμε να εμπλέκεται και το Ιράν και τι σημαίνει αυτό κύριε Τζάρα. Κοιτάξτε, η εμπλοκή του Ιράν πρέπει να, να το διευκρινίσουμε αυτό, διότι υπάρχει ένας φόβος ότι το Ιράν θα επέμβει στο Ισραήλ. Ναι. Ε, Αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι ένα φόβο πάρα πολύ ρεαλιστικό σε ό,τι αφορά την άμεση χερσαία επέμβαση του Ιράν στο Ισραήλ. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια ε, σύγκρουση μια έκταση που είναι άνευ προηγουμένου ε, και θεωρώ ότι δεν, δεν θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή. Όμω, το Ιράν, όπω είπα, ελέγχει και επηρεάζει τι ειδικέ ομάδε στη Συρία, το καθεστώ Άσαντ και τη Χεσμολάχ. Οπότε το ίδιο το Ιράν δεν χρειάζεται να εμπλακεί άμεσα, εφόσον μπορεί να εμπλακεί αποτελεσματικά με έμμεσον τρόπο μέσω τη άμεση εμπλοκή άλλων δρόντων όπω τη Χεσμολάχ και τη Συρία, των συνδικών ομάδων που μπορούν να χτυπήσουν και το έχουν κάνει σε επίπεδο πυραυλικών ανταλλαγή πυρών στο βόρειο Ισραήλ, στον νότιο Λίβανο κτλ. Οπότε η άμεση η πιθανότητα που έχουμε ενώπιό μα σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του πολέμου, έχει να κάνει σε πρώτη φάση με την αμεσότερη εμπλοκή τη Χεσμολά ε, και τη διεύρυνση του πολέμου στο βόρειο μέτωπο του, του Ισραήλ. Και σε αυτό το επίπεδο, τι αναμένετε να δει η ανθρωπότητα σε πεδίο μάχη, κύριε Τζάρα. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν θέλω να φανταστώ. Μάλιστα. Τι, ε, μπορείτε να μας το αποσαφηνήσετε ή προτιμάτε να μην κινδυνολογούμε. <κυρίζω> δεν ξέρω αν κυνδυνολογούμε πλέον, κύριε Τζάρα. Δεν Κοιτάξτε, ξέρω... <κυρίζω> ναι. Η επέκταση του πολέμου πλέον είναι ένα πάρα πολύ αληθοφανέ σενάριο το οποίο είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας πια. Είναι. Ε, ε, δεν μπορεί κανένα να μιλά με βεβαιότητα και ευχόμαστε ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό υπάρχει ελπίδα στο να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Όμω, ε, αντιλαμβάνεστε ότι η, η άμεση εμπλοκή τη Χεσμολάχ σημαίνει ότι βάζει τον Λίβανο στην, στον πόλεμο. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε σκηνέ όπω αυτέ που είδαμε το 2006, ότι θα υπάρξει. Ε, μια τραγωδία πέρα από τη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο, όπου, υπά, όπου υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες, ε, που είναι ήδη εκτοπισμένοι πολλαπλές φορές, ε, ότι η Συρία βρίσκεται ήδη σε ένα χάος και εκεί θα, ήδη έχει επεκταθεί ο πόλεμος με, με προ, προληπτικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Αλέπχο και, και, στη Δαμασκό. Οπότε υπάρχει έναν ευρύ με το πώς το οποίο μπορεί να επεκταθεί αυτός ο πόλεμος και αυτό σημαίνει από το φόβο μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, τεράστιων προσφυγικών κυμάτων, ο φόβο τη χρήση χημικών και άλλων τέτοιων ε, όπλων για την αντιμετώπιση του Ισραήλ, ε, ο φόβο χρήση ε, πυράβλων ε, μεγάλη καταστροφικότητα. Και όλα αυτά τα σενάρια είναι πιθανά σενάρια. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Φυσικά, πρώτο μέλημα είναι οι άνθρωποι αυτή τη περιοχή. Αλλά και εμεί είμαστε πάρα πολύ κοντά ε, σε, αυτά, σε αυτή την ανταλλαγή πυρών η οποία γίνεται. Και ε, θα κληθούμε να, να, να σταθούμε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις οποιασδήποτε συνέπειες. Υπάρχει δηλαδή και ο φόβος και η πιθανότητα χρήσης χημικών, κύριε Τζάρα, πυρηνικών, για να το πούμε πιο σωστά. Πυ πυρηνικών α μην το θέσω σε πρώτη φάση, αλλά επειδή έχουμε δει χρήση χημικών όπλων στη Συρία και παλαιότερα στο Ιράκ, δεν αποκλείεται να το, να το δούμε και σε αυτήν την περίπτωση. Με Εμένα πραγματικά με ανησυχεί τι θα ζήσουμε τα επόμενα 24 ώρα ω ανθρωπότητα, κύριε Τζάρα, με όλε αυτέ τι αναλύσει. Ε, αν μα ρωτούσε κάποιο ή αν και εμεί οι δύο κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από ένα μήνα, κύριε Τζάρα, δεν θα τη φανταζόμαστε καν ότι θα την κάναμε με πραγματικά δεδομένα και ορατό τον κίνδυνο για μια ολική σύραξη με ό,τι και αν αυτό και αν σημαίνει στη γειτονική μα Μέση Ανατολή. Πάμε τώρα στην Κύπρο. Πολύ ορθά, είπατε ότι είμαστε δίπλα από όλη αυτή την κατάσταση. Την κατάσταση η οποία είναι έτοιμη να ξεφύγει κάθε ελέγχου. Ποιο είναι ο κίνδυνο για τη χώρα μα, κύριε Τζουάρα? Όπως Όπω σα είπα, ο κίνδυνο έχει να κάνει πρώτα πρώτα με, το ζήτημα του ατυχήματο. Δηλαδή, έχετε, θυμάστε, φαντάσουμε και τον, τον πυραυλο S200, ο οποίο κατέπεσε στα κατεχόμενα πριν από μερικά χρόνια από τη Συρία, προερχόμενο από τη Συρία. Ε, ένα ατύχημα αυτού του είδου, ε, όταν αυξάνεται ο όγκο ε, του πυρό ε, στον αέρα, ε, δεν είναι καθόλου ε, ξέρετε, μη αληθοφανέ, καθόλου απομακρυσμένο, αν θέλετε. Ε, πρέπει να υπάρχει και τη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο ανθρωπιστική κρίση. Ηδη ε, βλέπουμε ενέχεται, όσον πρόλαβα από το ρεπορτάζ σα ναι. υπάρχουν ε, ήδη εισρωέ ε, στην Κύπρο και αυτές ενδέχεται να αυξηθούν κατακόρυφα. Ε, όχι μόνο από την Λωρίδα τη Γάζα, αλλά όπω είπα στην περίπτωση που διευρυνθεί η κρίση στο Λίβανο, τότε η Κύπρο ήταν από τα πρώτα καταφύγια αυτών των ανθρώπων, πέρα από την Τουρκία, η οποία ούτω ή άλλω θέλει να αποφύγει την εισρωή νέων προσφύγων. Mm. Δεν υπάρχει, ε, 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 υπάρχει μεγάλη πίεση σε επίπεδο αποδοχή προσφύγων σε όλη την περιοχή. Βλέπετε, η αλλω θελει να αποφυγει την εισρωη νεων προσφυγων υπαρχει μεγαλη πιεση σε επιπεδο αποδοχη προσφυγων σε ολη την περιοχη βλεπετε η αιγυπτος προσπαθεί και η ίδια να πείσει του Παλαιστίνου να μείνουν στη Λωρίδα τη Γάζα, διότι δεν θέλει να δεχτεί άλλα κύματα η Αίγυπτο. Ναι. Φοβούμενοι και το, 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 την πιθανότητα να υπάρχουν σε αυτά τα κύματα και, και τζιχαριστέ τη Χαμά. Ε, υπάρχει ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης και το έχουμε δει σε, σε όλον τον δυτικό κόσμο από, από εντάσεις που δημιουργούνται από Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς που υπάρχουν στη Διασπορά ε, και έχουμε δει και εμείς κάποιες εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου στην Κύπρο και πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στις αρχές. Ε, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οικονομικοί, το οικονομικό πλήγμα, το πλήγμα τη Γάζα. Που είναι στους και αυτό σημαντικό. Σηδιασμούς. Που είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά σε πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέτε, κύριε Τζάρα. Και είπατε προηγουμένω ότι όλοι αυτοί, όλοι αυτοί που θα φύγουν σε περίπτωση μια ολική σύραξη ή ακόμη και τώρα από την λωρίδα τη Γάζα, και το πρώτο, ο πρώτο σου σταθμό είναι η χώρα μα, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ανάμεσα σε αυτού, κύριε Τζάρα, ίσω δούμε και κάποια ταραχοποιητικά στοιχεία. Τα οποία θα θέλουν να έχουν μια είσοδο στην Ευρώπη. Γιατί μεταξύ άλλων ανοίγει και ο ασκό του αιώλου για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Είδαμε και την, την, την Χαμά τι έχει ανακοινώσει για σήμερα, α, ότι είναι μια εκδίκηση και μια μέρα κατά του Ισραήλ, με ό,τι και αν αυτό και αν σημαίνει. Δηλαδή, στέλνει μηνύματα σε όλου οι οποίοι έχουν τι ίδιε απόψει και ιδεολογίε τη, που βρίσκονται σε ευρωπαϊκέ χώρε ή στι Πολιτείε. Ναι, <και> κοιτάξτε το θέμα. Αυτή η απειλή είναι ασύμμετρη απειλή. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβλέψει κανένα, ούτε κάτι το οποίο ε, ε, είναι εύκολο να τύχει διαχείριση. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, μπορεί κάποιο που φέρει αυτέ τι ιδέε Παλαιστίνιος ή μη μουσουλμάνο ε, να πάρει ένα μαχαίρι και ω αντίδραση να κάνει μια ανενέργεια. Σωστά. Το ζητούμενο είναι, ε, 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 είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η Χαμάς, είναι λίγο διαφορετική ω κίνημα, έχει μια λίγο διαφορετική μεθοδολογία από οργανώσει τύπου Ισλαμικού κράτου, το οποίο έχει μια αποκέντρωση σε μεγάλο βαθμό και έχει μια ενεργή σε παγκόσμια κλίμακα, αν θέλετε. Το δεύτερο έχει να κάνει με, το, με τη σημαντικότητα των στόχων. Συνήθω η Χαμάς ε, ε, χτυπά και θέλει να στοχοποιεί εβραϊκούς Ισραηλινούς ε, στόχου. Οπότε δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ο ίδιος βαθμός επικίνδυνότητας σε επίπεδο τρομοκρατίας, όπως είχαμε στην περίοδο του Ισλαμικού κράτου, αλλά σαφώς ε, δεν δε μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει και καθόλου κίνδυνος αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων. Αλλά να σημειώσω ότι, χωρίς να θέλω να είμαι υπερβολικά ε, καθησυχαστικό, ότι η κύπρο δε, δεν θα έλεγα ότι αποτελεί στόχο προτεραιότητα για τη Χαμάς. Υπάρχουν άλλοι στόχοι, οι οποίοι σχετίζονται περισσότερο με την υποστήριξη που λαμβάνει το Ισραήλ, ε, οι οποίοι ενδεχομένω να ιεραρχούνταν υψηλότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κύριε Τζάρα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το Σαββατοκυριακό θα είναι ένα Σαββατοκυριακό γεμάτε εξελίξει. Τώρα, και ένα σχόλιο, κύριε Τζάρα, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα περιμετρικά. Είδαμε Βρετανική, το Ηνωμένο Βασίλειο, κάποια από τα πλοία του. Έτσι, αν δει κανεί το χάρτη γύρω από την Κύπρο, ίσω δει κινητικότητα, κύριε Τζάρα. Τώρα, ε, αυτό Πώ να το εκλάβουμε, να το σχολιάζουμε Η κινη... για εμά. Η κινητικότητα αυτή γίνεται για δύο λόγου. Ο ένα λόγο είναι για να στείλουν αποτρεπτικό μήνυμα σε δυνάμει οι οποίε θα θελήσουν να εμπλακούν στον πόλεμο, συγκεκριμένα στο Λίβανο και στο Ιράν. Mm -hmm. ε, και σε δεύτερη φάση, εάν εμπλακούν, τότε να παρέχουν ε, υποστήριξη στο Ισραήλ. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κιόλα, γιατί είχε βγει μια είδηση από το BBC για α, το, ένα πλοίο της, του ελληνικού στόλου. Αυτό το πλοίο, όπω ξεκαθάρισαν πριν από λίγο, βρέθηκε στην περιοχή για τι ανάγκε του ΝΑΤΟ. Ήταν κάτι προγραμματισμένο, όπω έχουν πει. Άρα δεν εμπλέκεται μέχρι στιγμή η Ελλάδα στον πόλεμο, κύριε Τζάρα, γιατί ήταν και ένα δημοσίευμα του BBC που έχει προκαλέσει μια αναστάτωση. Mm -hmm. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο συνάδελφο εκεί, ο Στέλιο Χαραλάμπου, για να δούμε για αυτή τη σύσκεψη που είχε ο Υπουργό Εξωτερικών με όλου του αρμόδιους υπουργού και τον αρχηγό του ΓΕΦ.